Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι μετά την παρουσίαση που είδατε μόλις στο βίντεο των δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ. Να σας πούμε ότι έχουμε μια ανατροπή στο πρόγραμμα, διότι η υποχρέωση που δεν είχε προβλεφθεί από τον κύριο Ξυφαρά δεν του επέτρεψε να είναι μαζί μας στη συνέντευξη που είχαμε προγραμματίσει. Να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη και από τον συνεργάτη και πολύ καλό δημοσιογράφο, τον Γιώργο Φιντικάκη, που ήταν προγραμματισμένο να κάνει τη συνέντευξη. Δεσμευόμαστε ότι θα την κάνουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Ξυφαρά και θα την παρουσιάσουμε από το Energy Press σε χρόνο κατοπινό. Έχουμε τώρα την χαρά και την τιμή και την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάνο Μανουσάκη, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ. Καλώς ορίσατε, κύριε Μανουσάκη. Κύριε Παναγούλη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να σας δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου για το δεύτερο Power & Glass Supply Forum που οργανώνεται. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε αυτά τα οποία προκύπτουν στο συνέδριο να είναι παραγωγικά, να είναι αυτό που είπαμε από την αρχή, να είναι δηλαδή ένα συνέδριο εργασίας και όχι ένα συνέδριο, ας το πούμε, φαντεζή και πανηγυρικό. Αυτό προσπαθούμε και αυτό θα κάνουμε και κουβεντιάζοντας μαζί σας για να δούμε ουσιώδη πράγματα, όπως αυτά που εκτέθησαν ήδη από την αρχή σήμερα. Δηλαδή, παρακολούθησα από την πρώτη τοποθέτηση του Υπουργού και αρκετές μετά τοποθετήσεις να αναφέρονται στον καθοριστικό ρόλο για την ίδια τη λειτουργία της αγοράς των διεθνών διασυνδέσεων, ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας. Και θα ήθελα με αυτό να ξεκινήσουμε, να μου πείτε τι έχουμε σε αυτό το πλαίσιο. Ποια είναι η εικόνα που αυτή τη στιγμή έχουμε όσον αφορά τα έργα των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας. Καταρχήν, να συμφωνήσω μαζί σας ότι για να λειτουργήσει πραγματικά το μοντέλο στόχος προς όφελος κάθε είδους τελικού καταναλωτή, είναι αναγκαίο να έχουμε ισχυρές διεθνείς διασυνδέσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ο ΑΔΜΙΕ, με έντονους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, προς όλες τις κατευθύνσεις, προς όλα τα σύνορά μας. Γνωρίζετε ότι υπάρχει το PCI με το Νέα Σάντα Μαρίτσα με την Βουλγαρία. Εδώ είμαι σε θέση να σας πω ότι μέσα στον Απρίλιο του 2021, τώρα δηλαδή, θα έχουμε τη διαγωνιστική διαδικασία και πιστεύουμε ότι στα μέσα του 2022, νωρίτερα δηλαδή από εκεί που λέγαμε το 2023 αρχικά, θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η νέα διασύνδεση. Παράλληλα, γίνονται μελέτες για πιθανότητα νέων διασυνδέσεων με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Ταυτόχρονα, είμαστε σε στενή συνεργασία με τον διαχειριστή Τέρνα της Ιταλίας με στόχο να εξετάσουμε την χρησιμότητα μιας δεύτερης διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Είμαστε κοντά στο να υπογράψουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας, ώστε από κοινού οι δύο διαχειριστές να μελετήσουν την δεύτερη διασύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Επίσης, οριμάζει η συνεργασία για μία αναβάθμιση της διασύνδεσής μας με την Τουρκία και, όπως είναι γνωστό, παίζουμε ρόλο για την διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων, ούτως ώστε να προχωρήσει, καθώς είναι και δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης μετά τον Οκτώβριο του 2019, να προχωρήσει απρόσκοπτα η διασύνδεση ανάμεσα στην Κρήτη και την Κύπρο, ο διασυνδετήριος αγωγός Euroasia Interconnector. Εξάλλου το πρωί, καθώς παρακολούθησα από το πρωί το συνέδριό σας, ο Υπουργός ανακοίνωσε την επικοινωνία του με τον Υπουργό Ηλεκτρισμού της Αιγύπτου, για το MOU της διασύνδεσης των δύο χωρών. Ο ΑΔΜΙΕ είναι υπέρμαχος και αυτής της διασύνδεσης και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι προσπαθούμε να παίξουμε ρόλο ενεργητικό και σε αυτό το έργο. Μετά από αυτές τις, όπως μας περιγράψατε, που είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως είπατε, την αύξηση του capacity, η αγορά ηλεκτρισμού, το σύστημα ηλεκτρισμού της χώρας, θα είναι σαφώς διαφορετικό. Σίγουρα το σύστημα ηλεκτρισμού της χώρας θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, περισσότερο διασυνδεδεμένο και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σε εγχώριες μονάδες και μονάδες του εξωτερικού, αλλά, και ίσως αυτό είναι πιο σημαντικό για την ελληνική οικονομία,
θα δώσει και τη δυνατότητα μεγαλύτερων εξαγωγών ενέργειας. Σήμερα παρατηρούσα το μεσημέρι ότι έχοντας περίπου 2,5 γίγα παραγωγής ΑΠΕ, η Ελλάδα ήταν απολύτως εξαγωγική χώρα. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι όσο περισσότερο αλλάζει το μείγμα και όσο περισσότερο φτηνότερη και καθαρότερη ενέργεια παράγεται στην Ελλάδα, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα εξαγωγών θα μπορεί να υπάρχει. Και υπό μία έννοια, ο παράγοντας για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η στόχευση, ας το πούμε, της δίζησης των ΑΠΕ, είναι τα δίκτυα. Έρχομαι τώρα στο εσωτερικό δίκτυο. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις. Όλα προχωρούν και πραγματικά αυτά είναι έργα τα οποία επί δεκαετίες έκριναν όλοι ότι είναι απαραίτητο να γίνουν, τώρα γίνονται και αυτό είναι πράγματι μια πολύ μεγάλη τομή. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω ειδικότερα για την υπόθεση της Πελοποννήσου, όπου και εκεί και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αναδείχθηκε και κατά τη λειτουργία του Target Model αναδεικνύεται, το γεγονός δηλαδή ότι λείπει ο δυτικός διάδρομος, έτσι να το πούμε κωδικά ας το πούμε μια κουβέντα. Αυτός ο δυτικός διάδρομος που λείπει, ξέρουμε ότι κολλάει στις ενστάσεις δικαστικές και άλλες, ας πούμε, της Μονής στα Καλάβρητα. Τι θα γίνει τελικά όμως με αυτό? Διότι αυτό που ξέρουμε είναι ότι το πράγμα είναι κολλημένο. Έτσι θα μείνει. Κοιτάξτε, νομίζω και εγώ ότι αξίζει να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Πρόκειται για μια πικρή ιστορία που δυστυχώς χαρακτηρίζει διάφορες επενδύσεις και διάφορες καταστάσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο για πρώτη φορά είχε μπει στον σχεδιασμό του τότε της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ το 2006. Τελικώς, μέσα από διάφορες καθυστερήσεις, γιατί δεν είναι μόνο τώρα η Μονή των Καλαβρίτων, αλλά και διάφορες άλλες καθυστερήσεις που υπήρχαν, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το έργο το 2018. Το έργο κρίθηκε στο σύνολό του νόμιμο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς υπήρχαν διάφορες προσφυγές από κατοίκους που οι πυλώνες προσέγγιζαν τα σημεία των κατοικιών τους. Τελικά, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ακριβώς πριν ολοκληρωθεί το έργο, έχοντας δηλαδή κατασκευάσει το 98%, είχαμε μία προσφυγή από τις μοναχές της Μονής Καλαβρίτων στο πρωτοδικείο, με αποτέλεσμα ένα έργο το οποίο είχε κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά είχε πάρει και όλες τις σχετικές άδειες από όλους τους άλλους φορείς που δίνουν άδειες προκειμένου να προχωρήσει ένα τόσο μεγάλο έργο, να σταματήσει, να βρεθούμε σε μια δικαστική εμπλοκή και πρόσφατα το πρωτοδικείο απεδέχθη ότι το έργο δεν πρέπει να προχωρήσει, απεδέχθη τα ασφαλιστικά μέτρα των μοναχών. Σε αυτή τη φάση, δηλαδή, η Πελοπόννησος βρίσκεται στο ότι περιμένοντας από το 2006 μέχρι το 2021 θα χρειαστεί να περιμένει λίγο ακόμη προκειμένου να έχει ένα διάδρομο 400 kV, διότι υπενθυμίζω ότι έχει κατασκευαστεί και το υποβρύχιο καλώδιο ανάμεσα στο ρείο και το αντίρρειο των 400 kV. Ο ΑΔΜΙΕ, εκ της θέσης του, προφανώς θα διεκδικήσει την ανατροπή αυτής της απόφασης δικαστικά, όμως, καθώς ο δυτικός διάδρομος, όπως είπατε και εσείς, είναι εκ των ουκ άνευ, είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ασφάλεια του συστήματος πρώτα και κύρια, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο και τις υπηρεσίες του, εξετάζουμε ήδη εναλλακτικές οδεύσεις, προκειμένου δεδομένης και της διάθεσης του Υπουργού να στηρίξει την ολοκλήρωση του έργου και των υπηρεσιών του Υπουργείου να εκδώσουν πιθανές άδειες που θα χρειάζονται εάν τροποποιηθεί τελικά η διαδρομή, να είμαστε έτοιμοι για να μην είναι μεγάλη αυτή η καθυστέρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό που μας λέτε είναι είδηση, θα έλεγα, με την έννοια ότι λέτε ότι αν δικαστικά δεν δικαιωθεί ο ΑΔΜΙΕ και δεν μπορεί να προχωρήσει, εξετάζει ήδη εν τω μεταξύ εναλλακτικές οδεύσεις, τέλος πάντων, και διαδικασίες, έτσι ώστε να προχωρήσει και να μην είναι μεγάλη καθυστέρηση. Πράγματι, ο δυτικός διάδρομος είναι απολύτως απαραίτητος. Στο συμβάν που είχαμε την 7η Φεβρουαρίου, εάν υπήρχε ο δυτικός διάδρομος, δεν θα είχαμε διακοπή καταναλωτών στην Πελοπόννησο. Αυτό από μόνο του, νομίζω, αρκεί. Ναι, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι υπάρχει ο κορεσμός του δικτύου και δεν μπορούν να μπουν οι μονάδες των ανενώσιμων πηγών ενέργειας, αυτό είναι ένας δεύτερος λόγος.
Ένας τρίτος λόγος είναι την ώρα που θα συνδεθεί και η Κρήτη με το μικρό καλώδιο, αυτά τα μεγαβάτ που δεν καλύπτει βέβαια όλη την ανάγκη της Κρήτης, αλλά αυτά τα μεγαβάτ που κατέβαιναν προς την Κρήτη, εάν δεν υπάρχει ο δυτικός διάδρομος και υπάρξει κάποιο συμβάν κάπου στο επιδοτικό σύστημα, θα χαθούν και αυτά. Άρα, αυτό το έργο ήταν συνδεδεμένο και με την διασύνδεση της Κρήτης και συνολικά με την εισαγωγή της Πελοποννήσου στο πραγματικό δίκτυο των 400 kV στη χώρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε στην αλλαγή του μείγματος και στην ενεργειακή μετάβαση. Άρα, είναι κατανοητό ότι εμείς δεν πρόκειται να περιμένουμε ή να στυλώσουμε τα πόδια, θα προχωρήσουμε έτσι ώστε το έργο τελικά να γίνει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις, όπως είπατε. Αναφερθήκατε μόλις στην διασύνδεση με την Πελοποννήσου Κρήτης. Το καλοκαίρι η Κρήτη θα πάρει ρεύμα από την Πελοπόννησο. Το πρώτο είναι αυτό, θέλω να σας ρωτήσω. Και το δεύτερο, πάλι με την Κρήτη. Είδαμε ότι η διασύνδεση Αττικής Κρήτης δεν είναι μέσα στη χρηματοδοτήση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δημιουργεί αυτό κάποιο πρόβλημα στην εξέλιξη του έργου? Ωραία. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημά σας, θυμίζω ότι έχουμε ήδη ηλεκτρίσει δοκιμαστικά, που σημαίνει ότι δουλεύει από άκρη σε άκρη το κύκλωμα, από το Δεκέμβριο του 20. Λόγω καθυστερήσεων του καιρού, υπήρχε μια καθυστέρηση στην πόντιση του δεύτερου καλωδίου. Αυτή ολοκληρώθηκε. Τώρα γίνονται οι τελευταίες εργασίες που χρειάζονται προκειμένου να ολοκληρωθεί συνολικά η κατασκευή και προσδοκούμε ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουμε την δοκιμαστική ηλέκτριση και του δεύτερου καλωδίου και στη συνέχεια μέχρι τον Ιούνιο θα μπορούμε να δώσουμε, Ιούνιο-Ιούλιο θα μπορούμε να δώσουμε φορτία, καθώς χρειάζεται και μία περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας μιας τόσο μεγάλης διασύνδεσης, προκειμένου να αποφασίσουμε ότι μπορεί να εισαχθεί πραγματικά στο σύστημα και να δουλεύει κανονικά. Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημά σας, εντάξει, είναι λογικό όταν κάποιος έχει διαβάσει τόσα πράγματα για το Ταμείο Ανάκαμψης, να βλέπει ότι ένα έργο δεν μπαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης και να αναρωτιέται τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορούν όλοι να είναι ήσυχοι σε σχέση με αυτό, καθώς είναι διασφαλισμένο ότι η διασύνδεση Αττικής Κρήτης θα χρηματοδοτηθεί το κομμάτι που λείπει αυτή τη στιγμή, καθώς όπως είναι γνωστό υπάρχει το μετοχικό κεφάλαιο που ήδη είχε βάλει ο ΑΔΜΙΕ τα 200 εκατομμύρια, αλλά και τα 400 εκατομμύρια των δανείων που έχουμε πάρει από την EIB και την Eurobank. Το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί κανονικά από το ΕΣΠΑ. Εξάλλου, στο Ταμείο Ανάκαμψης μπήκε η τέταρτη φάση της διασύνδεσης των κυκλάδων, κάτι που είναι και λογικό, καθώς δεν είχε οριμάσει η εισαγωγή αυτού του έργου στο ΕΣΠΑ, αλλά και το ΚΙΤ Κουμουνδούρου και η εναέρια γραμμή ανάμεσα στην Κόρινθο και στο ΚΙΤ Κουμουνδούρου. Έχω ένα ερώτημα από τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κολώνα και ρωτάει σε σχέση με τη διασύνδεση με Ισραήλ και Αίγυπτο, αυτό που αναφερθήκατε στην αρχή και είπατε και για ενεργό ρόλο του ΑΔΜΙΕ. Υπάρχει, εξετάζεται την περίπτωση να είναι μέτοχος ο ΑΔΜΙΕ στους φορείς υλοποίησης των έργων αυτών? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το έργο για την Αίγυπτο είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, βρισκόμαστε σε ένα σημείο που υπάρχει ένα MOU έτοιμο να υπογραφεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε συζητήσεις που έχουμε, καθώς η Κομισιόν επικοινωνεί με τον ΑΔΜΙΕ προκειμένου να κατανοήσει την τεχνική οριμότητα του έργου και κυρίως την διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο συστημάτων, μας έχει αναφερθεί ότι θα υπήρχε διάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει φορέας TSO από την Ευρώπη στο μετοχικό σχήμα αυτής της διασύνδεσης. Οπότε, επί της αρχής, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξεταστεί, χωρίς όμως να έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση, καθώς αυτή η απόφαση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια απόφαση των μετόχων μας, της ελληνικής κυβέρνησης και της State Grid. Κατανοητό. Κύριε Πρόεδρε, παρουσιάσατε πρόσφατα εσωτερικά στις διαδικασίες της εταιρείας του διαχειριστή το στρατηγικό σχεδιασμό, το στρατηγικό σας πρόγραμμα 2024. Και υπάρχει εκεί πέρα, περιλαμβάνεται και η επίσπευση της ανανέωσης των παγίων, από όσο ξέρουμε δημοσιογραφικά.
Είναι πράγματι στις προθέσεις σας, ας πούμε, και με ποιο τρόπο θα επισπεύσετε την ανανέωση των παγίων που διαχειριστεί? Είναι το δεύτερο τετραετές πλάνο στρατηγικής που εισάγουμε στον ΑΔΜΙΕ. Το πρώτο από το 2018 στο 2021 είχε ως βασικούς πυλώνες να διατηρήσουμε την ηγεσία στην μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, να κατασκευάσουμε εμείς τις νησιωτικές διασυνδέσεις, να πετύχουμε το στόχο του Target Model και να προχωρήσουμε σε ανανέωση των παγίων. Πάρθηκε αυτή η απόφαση το 2018, διότι έως τότε δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο ανανέωσης των παγίων της εταιρείας και είχαμε διαπιστώσει δύο πράγματα. Αφενός, ότι υπάρχει μία παλαίωση του δικτύου και αφετέρου, ότι οι συνθήκες αλλάζουν και καθώς το δίκτυο θα μεγαλώσει και θα τροποποιηθούν αρκετά στοιχεία του συστήματος, πρέπει να προχωρήσουμε σε εισαγωγή νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα αντικαταστήσουν παροχημένες τεχνολογίες. Στη στρατηγική του 2021-2024 έχουμε πάλι τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι ακριβώς η ασφάλεια και η σταθερότητα του συστήματος στο νέο, πολύ δύσκολο περιβάλλον και έχει ως βασικό στόχο την επιτάχυνση του ήδη υπάρχοντος προγράμματος ανανέωσης παγίων που υπήρχε για την περίοδο 2018-2021. Αυτό ήταν ένα κυλιόμενο πρόγραμμα το οποίο στη φάση που είμαστε μεταξύ του 2021 και του 2024 είχε ένα budget της τάξης μεταξύ 80 και 90 εκατομμυρίων. Ενώ τώρα μιλάμε για ένα πενταετές πλάνο με budget της τάξης των 200 εκατομμυρίων, έμπρος στο βαρές, καθώς τα πρώτα 150 εκατομμύρια σκοπεύουμε να ξοδευτούν στην τρέχουσα τριετία. Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι οι συνθήκες αλλάζουν σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι τα καιρικά φαινόμενα είναι ολοένα και χειρότερα. Το είδαμε το 2019 στη Χαλκιδική, το είδαμε το 2020 στην Εύβοια και στην Άνδρο, το είδαμε το 2021 με τη Μύδια. Δεύτερον, όπως είπα, το γεγονός ότι το δίκτυο, το σύστημα συνολικά αλλάζει και το δίκτυο μεγαλώνει, εισάγει νέες ανάγκες τεχνολογικές. Εισάγει και την ανάγκη, ακόμη και δευτερεύοντα στοιχεία του συστήματος, να πρέπει να είναι επαρκώς ανανεωμένα και στην αιχμή της τεχνολογίας, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε συνεχώς υπόψη μας και προσπαθούμε να συμβαδίζουμε απολύτως με τις τεχνολογικές εξελίξεις και με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, η οποία χωρίς την ηλεκτροδότηση δεν μπορεί καθόλου να λειτουργήσει. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή είναι και η βασική φιλοσοφία, η βασική άξονα, ας πούμε, του στρατηγικού σας σχεδιασμού. Αυτά που αναφέρουμε. Πέρα από τον πρώτο άξονα που ανέφερα, που είναι η ασφάλεια του συστήματος, η ασφάλεια και η σταθερότητα του συστήματος, η οποία πρέπει να πω ότι περιλαμβάνει και νέες επενδύσεις σε ό,τι αφορά την κύβερνο ασφάλεια του συστήματος, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει διάφορα γεγονότα που επιβάλλουν να προστατευτούμε και από αυτήν την απειλή. Το δεύτερο είναι ότι θα αξιοποιήσουμε περαιτέρω υποδομές που διαθέτουμε, καθώς, όπως είναι γνωστό, διαθέτουμε αρκετές κτηριακές υποδομές, διαθέτουμε έναν εταιρικό στόλο που κάνει μια πολύ εξειδικευμένη δουλειά και πλέον διαθέτουμε και μια θυγατρική εταιρεία η οποία διαθέτει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και κατασκευάζει και δικό της δίκτυο, πέραν από τη χρήση μέρους της οπτικής υποδομής που διαθέτει ο ΑΔΜΙΕ. Και το τρίτο είναι ότι, όπως είναι λογικό, καθώς πάμε στην ενεργειακή μετάβαση, ο στόχος του ΑΔΜΙΕ είναι να παίξει το ρόλο που αντιστοιχεί σε έναν διαχειριστή. Αυτό είναι κάτι που συζητείται και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΝΤΣΟΗ, που συμμετέχω από όλους τους διαχειριστές της Ευρώπης, σε αυτή την ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή να παίξει το ρόλο που του αντιστοιχεί στη διασύνδεση των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων που έρχονται και να παίξει το ρόλο που αντιστοιχεί σε ένα διαχειριστή στην ενίσχυση των νησιωτικών διασυνδέσεων και σημειακά σημείων του συστήματος με την αποθήκευση, η οποία, όπως πάρα πολλοί προλαλήσαντες στο συνέδριό σας, ανέφεραν πως είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου πραγματικά να αλλάξει το μείγμα το ενεργειακό στη χώρα. Τελειώνοντας με αυτό, αυτό που
που συμπεραίνουμε με όσα μας είπατε και σήμερα, κωδικοποιημένα κατά κάποιο τρόπο, αλλά νομίζω ουσιαστικά, είναι ότι έχουμε και όσον αφορά τον ΑΔΜΙΕ, έχουμε μία μετατροπή του. Δηλαδή, αυτό που ξέραμε, ο ΑΔΜΙΕ, ο διαχειριστής του συστήματος, αλλάζει. Είναι ένας άλλος ΑΔΜΙΕ αυτό που μας περιγράψατε. Βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνει μόνο ο ΑΔΜΙΕ. Είναι μία στρατηγική που ακολουθούν οι διαχειριστές των ηλεκτρικών συστημάτων σε όλη την Ευρώπη και νομίζω ότι συμβαδίζει με μία συνολική τάση η οποία λέει πως καθώς αναγκαστικά αυξάνεται το επίπεδο, η ποιότητα αλλά και η ποσότητα των υπηρεσιών που διακινούνται πάνω από τα δίκτυα, είναι αναγκαίο οι διαχειριστές των δικτύων να μετατρέπονται σε διαχειριστές συνολικά των υποδομών που διαθέτουν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική και θα έλεγα ότι τα όσα αναφέρατε είναι πράγματι καθοριστικά, όχι μόνο για τη λειτουργία του ΑΔΜΙΕ, αλλά συνολικά για αυτό που λέμε λειτουργία της αγοράς, νέα εικόνα, νέα αρχιτεκτονική του ηλεκτρικού συστήματος τα επόμενα χρόνια, τα χρόνια της ενεργητικής μετάβασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω αυτή την ευκαιρία να την έχουμε και στο μέλλον.